Είναι το αμήχανο Ισταντανέτων Αναστασιάδη και Άντρου μπροστά στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων. Συζητούν για την κρίση του τύπου και τα μέσα ενημέρωσης μέχρι να κλείσει η πόρτα στο Προεδρικό Γραφείο για να ανοίξουν τη βεντάλια των διαφορών του στο Κυπριακό. Ένα τετατέτ που διευθετήθηκε προκειμένου ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ να ενημερώσει για το περιεχόμενο της συζήτησής του με τον Μεβλούτ Τσαβουσογλού. Μου έχει πει εκείνα τα οποία έχει πει στη συνέντευξή του στον Πολίτη μαζί με 3-4 άλλα πράγματα. Τα όσα είπε ο κύριος Κυπριανού σε εσάς είναι αυτά τα οποία είπε και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και στη συνέχεια επανέλαβαν αυτούς, συνεχίζοντας την αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών για τα περί κομματικών σκοπιμότητων και πατριωτισμού. Επιχειρεί να μας δώσει μαθήματα πατριωτισμού και ήθους. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια μαθήματα. Εμείς τα ίδια που ελέγαμε τότε εξακολουθούμε να τα λέμε και σήμερα. Θα πρέπει να τερματιστεί αυτή η ανούσια συζήτηση και να σταματήσουμε να ψάχνουμε αναμεταξύ μας να βρίσκουμε αφορμές και αιτιάσεις. Συζήτηση έγινε και για τα περί απαράδεκτων υποχωρήσεων ως προς την εξωτερική πτυχή. Εγώ θα τον προκαλέσω δημόσια να πει πότε το ΑΚΕΛ του εζήτησε κάτι τέτοιο. Τοποθέτηση την οποία η κυβέρνηση αποδίδει σε παρεξήγηση και παρερμηνία των δηλώσεων Αναστασιάδη. Είχε θέσει και συνεχίζει να θέτει το ρητορικό ερώτημα. Δηλαδή, τι εννοούν αυτοί που επέκριναν τον πρόεδρο για το αδιέξοδο στο κράμα Μοντανά. Ο Άντρος Κυπριανού εξακολουθεί να βλέπει το ποτήρι μισοάδιο, εκτιμώντας πως εάν επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία. Ενώ κάλεσε όσους δεν θέλουν επανέναρξη του διαλόγου να το πούν με παρησία.